ίσω για να μου φύγει η γρήπη. Εσεί με κολλήσατε τώρα ή εγώ, κάτι έγινε. Γιατί είμαστε και οι δύο κρυωμένοι. Σε ένα λεπτό, σε ένα λεπτό έγινε αυτό. Σε ένα λεπτό. Περαστικά, περαστικά. Να σα κολλήσω και ιδέε, καλό θα είναι. Μάγο είστε. Για πάμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε με τον τομέα σα. Θα ξεκινήσουμε λίγο από τα ευρύτερα πολιτικά. Θα πούμε και για τον τομέα σα. Όχι, να τον τομέα μου θέλω. Θέλετε τον τομέα σα. Να πάμε λοιπόν στον τομέα σα. Για να καθαρίσουμε. Να δούμε τι γίνεται και γιατί έχετε υποσχεθεί πολύ σημαντικές αποκαλύψεις για τα όσα συνέβαιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτόν τον οργανισμό που ήταν στους ιδιώτες. Τι έχετε ανακαλύψει λοιπόν μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι βρήκαμε έναν οργανισμό ο οποίος ήταν στην κατάσταση πλήρους απαξίωσης. Να σας πω αυτό που με συγκλώνησε παραπάνω, περισσότερο απ' όλα, ποιο ήταν. Ήρθα σε επαφή με τους εργαζόμενους και μου είπαν τι. Ντρεπόμαστε να πούμε έξω ότι δουλεύουμε στον ΟΑΣΤ. Γιατί, κύριε Παπά? Γιατί ήταν πλήρως απαξιωμένος στη συνείδηση των πολιτών αυτός ο οργανισμός. Το καταλαβαίνετε? Αυτό για να το αναστρέψεις. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Παπά? Αυτό για να το αναστρέψεις, για να κάνεις έναν άνθρωπο που δουλεύει να αισθάνεται περήφανος που ασκεί αυτό το δικαίωμα, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Τι είχε γίνει λοιπόν, τι θα σας εξηγήσω λοιπόν τώρα τι είχε γίνει. Καταρχήν αυτός ο οργανισμός, σε όποιον μίλαγε ελληνικά, χρωστάει. Και χρωστάει φυσικά. Το δεύτερο, ήταν συνολικά απαξιωμένος. Παραλάβαμε μια κατάσταση όπου τα χρέη ήταν βουνό. Δηλαδή πόσα χρέη είχε ο οργανισμός? Ακόμα δεν τα έχουμε αποτιμήσει στο σύνολό του. Προχθές που κάναμε καταρχήν μια επικοινωνία με τις τράπεζες για να δούμε διακανονισμό. Επίσης έχουμε ένα διακανονισμό με το ΙΚΑ και με την εφορία. Αυτά είναι καμιά 50 εκατομμύρια όλα μαζί. Αλλά πρέπει να τα δούμε. Αλλά δεν σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή. Είναι προμηθευτές. Δηλαδή, για να σας το καταλάβετε, δεν κυκλοφορούσαν λεωφορεία επειδή δεν υπήρχε το φρένο για τα κλιματιστικά. Δεν κυκλοφορούσαν λεωφορεία επειδή. Ατασταλίες υπάρχουν στον οργανισμό. Έχετε ανακαλύψει ατασταλίες? Θα φτάσουμε και εκεί. Θα φτάσουμε και τον έχει χρέη ένα οργανισμό ή δεν πράγμα στην Ελλάδα? Δεν είναι έτσι. Είναι δομικό το πρόβλημα αυτού του οργανισμού. Ποιο είναι το δομικό του πρόβλημα? Το δομικό του πρόβλημα είναι από την ίδρυσή του. Ποια είναι η ίδρυσή του? Όταν έχεις διασφαλισμένα κέρδη, δηλαδή για να σας δώσω να καταλάβετε, εκ του νόμου, ας πούμε, εκ της ΚΙΑ που υπάρχει, το κατατεθέν αρχικό κεφάλαιο από τους μετοξίδων της τάξης των 20 εκατομμυρίων, και that's it, που λένε, και κάθε χρόνο εγγυημένα 16 εκατομμύρια κέρδη. Όταν αυτό προβλέπετε δηλαδή? Όταν, από ΚΙΑ. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, πού γίνονται ρε παιδιά τα εναλλακτικά ήθη εδώ? Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Υπάρχει εναλλακτικό, υπάρχει κάποιος ιδιώτης που να κερδίζει 80% στο κεφάλαιο που επένδυσε? 80% κάθε χρόνο όμως. Διασφαλισμένο. Μα προσπάθησα να δω τον ισολογισμό και βλέπω επιχειρηματικά κέρδη στα έξοδα. Λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Προϋπολογισμένο από πριν, λέτε. Τι γίνεται εδώ? Αυτό είναι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Παπά. Πολύ σοβαρό. Τι φταίει δηλαδή, τι γινόταν λάθος? Δεν ήταν λάθος. Τι λάθος? Σχέδιο ήταν. Εδώ που το έχετε στον κύκλο, μάλιστα. Στα έξοδα, το κέρδος. Και όταν από τον συνολικό λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως έβγαινε έλλειμμα, έπρεπε να καλυφθεί από το. Αυτή είναι η περσινή χρήση, μιλάμε. Η περσινή χρήση, ναι. Και άρα μιλάτε για ατασταλίες βάσει σχεδίου, κύριε Παπά. Ακριβώς. Μιλάμε για ένα. Όταν είναι μια κοινή υπουργική απόφαση, όμως δεν είναι ατασταλία. Αυτό υπάρχει μια απόφαση υπογεγραμμένη. Προφανώς. Λέμε αν έγιναν εσωτερικά ατασταλίες. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτό τι σου δίνει το περιθώριο να κάνεις? Να διαπραγματεύεσαι με τους προμηθευτές σου σταυροπόδι. Ή δημιουργώντας άλλες εταιρείες. Μία από τις πρώτες τροποποιήσεις που κάνω στον κανονισμό, ποια είναι? Ότι απαγορεύεται οι εργαζόμενοι να έχουν σχέση είτε στα διοικητικά συμβούλια, είτε να έχουν μετοχές άλλων επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με τον οργανισμό. Καταλάβατε τι εννοώ? Επειδή όμως. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν τώρα εγώ να πάω να αγοράσω, ας πούμε, ορυκτέλεα και κάποια από τα στελέχη μου να είναι μέλη της άλλης εταιρείας. Διότι όλες τις προδιαγραφές. Στημένο παιχνίδι δηλαδή. Προφανώς. Θα γίνεται με. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Να σας δώσω ένα νούμερο για να καταλάβετε. Από το μεταφορικό έργο που είχαν οι συγκοινωνίες, είχαν το χρόνο 50 εκατομμύρια εισπράξεις. Τα εισιτήρια, οι κάρτες κτλ. Όλο. Από το κοινωνικό έργο που υποτίθεται ότι έκανε, τον τελευταίο χρόνο 93 εκατομμύρια, δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ένας στους τρεις πλήρωνε και άλλοι δύο ήτανε
Με αυτά που λέτε. Σε κοινωνικό πρόγραμμα. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις που πρέπει να διερευνήσει ο εισαγγελέας, κατά τη γνώμη σας. Ή θα πάτε στη δικαιοσύνη, τα στοιχεία. Εγώ είναι προφανές ότι πρέπει να τελειώσει η έρευνα. Mm-hmm. Πρέπει να τελειώσει η έρευνα. Και κυρίως παράλληλα με την έρευνα, εμείς πρέπει να κάνουμε τον εργαζόμενο να δουλέψει, γιατί δεν φταίνει σε τίποτα ούτε. Όχι, αλλά αν πάρουν ατασταλίες, οφείλετε να πάτε. Βεβαίως, προφανές. Τώρα δεν κάνουμε τώρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά σας λέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία παράλληλα με αυτά τα ζητήματα. Εμείς... Να προχωράει και η αναδιοργάνωση του οργανισμού. Δεν μπορεί να μην αναφύγει την πόλη. Μπορεί να εξορθολογιστεί όμως όλο αυτό όπως το περιγράφεται άμεσα, κύριε Παπά. Μα γι' αυτό θα εκαθαριστεί. Θα εκαθαριστεί. Μα ο νόμος είναι απολύτως σαφής και κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ επιτυχής η κίνηση του Υπουργού, του κ. Σπέρτζη. Mm-hmm. Δεν μπορεί χωρίς να εκαθαριστεί. Θα εκαθαριστεί. Ταυτόχρονα θα πάμε και σε μια διαδικασία όπου θα ανανεώσουμε και τον εξοπλισμό. Υπήρχαν αποσβέσεις 5 εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Ψάχνω να βρω, ρε παιδιά, πού είναι αυτές οι αποσβέσεις. Και... Οι αποσβέσεις τι γίνονται, είτε γίνονται αποθεματικά ή γίνονται απευθείας επένδυση. Mm-hmm. Ψάχνω να βρω στα αποθεματικά τίποτα. Ψάχνω να βρω μήπως έχει αυξηθεί η περιουσία. Η περιουσία, τα πάγια δηλαδή, τα αγόρασες, τίποτα. Πού είναι, ρε παιδιά, οι επένδυσεις. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να τα βρω εγώ αυτά. Εδώ οι εργαζόμενοι δήλωναν και οι μέτοχοι ότι ο οργανισμός ήταν μέσα μέχρι το λαιμό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν? Αυτό και εσείς μιλάτε τώρα εδώ για άλλα ζητήματα για άλλες διαδικασίες. Ο οργανισμός ήταν μέσα και οι μέτοχοι τα κολομάγανε. Αυτό γινόταν. Βεβαίως. Και γιατί δεν πάτε, σας επαναλαμβάνω, γιατί δεν πάτε στην εισαγγελία? Μα δεν τα μισό λεπτό τώρα. Τρεις εβδομάδες έχουμε, ρε παιδιά, έλεος. Είναι αυτό που είπα σε μια συγκέντρωση. Λέει κάτι και τούτο, κάτι και τούτο. Όχι, επειδή βρήκαμε παπά, αλλά τώρα με τη μία δεν γίνεται. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπά. Εσείς γιατί αναλάβατε αυτόν τον οργανισμό? Πρώτα απ' όλα, επικριθήκατε για οικογενειοκρατία, ότι σας διόρισαν επειδή είστε ο Στέλιος Παπάς, γιος του, πατέρας του Υπουργού Νίκου Παπά. Γιατί το αναλάβατε και δεν πήγε η κυβέρνηση σε ένα ανοιχτό διαγωνισμό? Να πάμε σε ένα μάνατζερ, αδερφέ, σε ένα μεγάλο διαγωνισμό ανοιχτό. Τόσους μάνατζερς έχουμε στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή για την ιστορία του ΟΑΣΤ υπάρχουν δύο στελέχη. Γιατί επελέγει κομματικό στέλεχο, θέλω να πω. Ακούστε με τώρα. Ακούστε με. Είναι ένας πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ο, ναι, κύριος Πίρτζης, και ένας πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υποφαινόμενος. Νομίζω ήταν πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Και με έχει έγκυα. Και με έχει έγκυα διαφορετικού τύπου, δεν υπάρχει λόγο. Δεν σας ενόχλησε αυτή η κριτική? Ποια κριτική? Τα αστεία πράγματα. Ακούστε, εγώ δεν είμαι πατέρας του Νίκου. Εγώ είμαι γιος του Μπαρμπανίκου. Mm-hmm. Του παλιότερου. Ξέρετε τι σημαίνει Μπαρμπανίκος? Κάτι έχω διαβάσει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αισθάνεται ο κάθε γιος περήφανος για τον πατέρα του. Δεν έχει τα δικό σου. Και εγώ είμαι πολύ περήφανος. Και η επιτυχία η δική μου είναι το ίδιο περήφανο να αισθάνεται και η γη μου για μένα. Mm-hmm. Κύριε Παπά, είστε σαφής, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε τώρα οπωσδήποτε και για το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα που προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εσείς πώς το είδατε? Νοσταλγείτε την περίοδο Παπανδρέου εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά? Για το άρθρο μιλάτε ή αν νοσταλγώ εγώ? Όχι, αν συνολικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί νομίζω ότι. Παρεμηνεύεται το άρθρο. Πολιτικά έχει σημασία, ο κ. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Γιατί νομίζω ότι παρεμηνεύεται το άρθρο. Αυτό. Δεν υπήρξε καμία νοσταλγία του Τσίπρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ακούστε τώρα. Θέλει να τον υποκαταστήσει. Ακούστε με. Η χώρα έχει περάσει μετά το 2015 και πριν ακόμα σε μια νέα φάση. Ποια είναι η νέα φάση? Η νέα φάση έγινε στο εξής, ότι υπάρχει μια ιδεολογική και πολιτική αποδιάρθρωση αυτού που λέγαμε παλιό πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Για αυτό που βλέπετε τώρα, όλοι αναζητάνε μια ταυτότητα και μαζεύονται και κάνουν. Καλά κάνουν, mm-hmm. δεν πειράζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα νέο πολιτικό υποκείμενο που όντως και αυτό αναζητά, αλλά και ταυτοχρόνως έχει κατορθώσει και αποτελεί μια σταθερή πολιτική. Μοιάζει με το παλιό όμως, φοβάμαι, κύριε Παπά. Εντάξει, αμέ. Βλέπω να μοιάζετε με το παλιό, γιατί παίρνετε τα ίδια μέτρα και τις ίδιες αποφάσεις. Μου αρέσει που φοβόσαστε, γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θα το δούμε. Θα δείξει πορεία. Σε καλό δρόμο είσαστε, στον ίδιο δρόμο λέω εγώ. Σε καλό. Είσαστε σε δρόμο με φόρους, με εισφορές, με περικοπές συντάξεων, μειώσεις μισθών. Όπου θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Πότε, κύριε Παπά? Θέλετε να κλείσουμε ραντεβού? Όχι, με τον κόσμο να κλείσετε ραντεβού. Με τον κόσμο να κλείσετε ραντεβού. Τον Αύγουστο του 2018. Κοιτάξτε, δεν παίζουμε μόνοι μας. Δεν παίζουμε μόνοι μας αυτό το παιχνίδι. Και παίζουμε με αντιπάλους πάρα πολύ ισχυρούς και μέσα και απ' έξω. Και αν δεν υπήρχαν οι απ' έξω, οι από μέσα θα ήταν της πλάκας. Έχετε χαιρετισμούς από το γιο σας πάντως? Να το στέλνει εδώ. Ζωντανά. Γιατί από ό,τι ξέρω δεν έχετε βρεθεί. Επομένως θα μιλήσετε μέσω τηλεοράσεως. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανάρθετε να μας κάνετε, κύριε Παπά, απολογισμό όταν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία πια. Εμείς θα δώσουμε πολλά για αυτό το οργανισμό. Σήμερα κάναμε μια πρώτη προσέγγιση. Ναι, εμείς θα δώσουμε καταρχήν μια πρώτη εικόνα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Ενδεχομένως με τον κύριο Τσίπρα, το πιο πιθανό είναι με τον κύριο Σπίρτζη, γιατί ήδη έχουμε κλείσει μια συνέντευξη τύπου την Τετάρτη μετά την. Όπου μια άρα και θα έχουμε κάποια στοιχεία. Μια εικόνα θα δώσουμε. Τι είχαμε παραλάβει, τι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, κύριε Παπά. Λοιπόν, πάμε, κύριε οικονόμου, θα σηκώ.